Και πάλι για 3 λεπτά. Κύριε Βαρδαλή, αυτό το ζήτημα το αντιμετωπίζω συχνά όταν κάνει ερωτήσεις στο Κομμουνιστικό Κόμμα για τα εργασιακά ζητήματα, που ορθώς κάνει και ζητά εξηγήσεις και ζητά να, η εκτελεστική εξουσία να περιγράψει τις ενέργειες που παίρνει για την προστασία των συμφερόντων των εργαζομένων. Όμως θα πρέπει να είναι κάτι σαφές. Όταν μιλάμε για ιδιωτικές επιχειρήσεις και για ιδιωτική οικονομία, οι παρεμβάσεις που μπορεί να κάνει το Υπουργείο Εργασίας φτάνουν ως το βαθμό του ελέγχου της στήρησης της εργατικής νομοθεσίας. Αυτά είναι τα δεδομένα στο υπάρχον συνταγματικό πλαίσιο που λειτουργούμε και υπάρχουμε. Πολιτικά, κοινωνικά και εκτελεστικά. Αυτό το λέω γιατί πολλές φορές από τους εκπροσώπους του κόμματός σας καλούμε να απαντήσω γιατί δεν έχουν καταβληθεί τα δεδουλευμένα. Δεν μπορώ εγώ να καταβάλω τα δεδουλευμένα. Εγώ τα λέω ως εκπρόσωπος του κράτους, δεν μπορώ να καταβάλω τα δεδουλευμένα σε μια ιδιωτική επιχείρηση. Μπορώ να εξαντλήσω τα εργαλεία που μου δίνει ο νόμος και το Σύνταγμα. Αυτή η νόμη και αυτό το Σύνταγμα που έχουμε, που είναι το Σύνταγμα ενός αστικού φιλελεύθερου κράτους, με αυτές τα περιθώρια που δίνει. Από αυτά τα περιθώρια που δίνει, λοιπόν, δεν νομίζω ότι από αυτά που σας παρέθεσα φαίνεται ότι η πολιτεία έχει σταθεί αδιάφορη σε σχέση με το τι συμβαίνει με τις εργασιακές σχέσεις στην επιχείρηση Καπνική Μιχαηλίδης. Τα νεότερα που γνωρίζουμε είναι ότι πράγματι, επειδή ακριβώς υπήρχε αυτό το πρόβλημα στη σχέση μεταξύ της θυγατρικής, της εθνικής, της ΠΑΕΓΑΕ και της επιχείρησης Καπνική Μιχαηλίδης, από τον Οκτώβρη η θυγατρική της Εθνικής έχει παγώσει τις εξαγωγές. Σύμφωνα με την επιχείρηση, σε καμία περίπτωση δεν παίρνω το μέρος της, απλώς παραθέτω αυτό που λέει, σύμφωνα με την επιχείρηση αυτό την οδήγησε σε αδυναμία καταβολής μισθοδοσίας στους εργαζόμενους, οι οποίοι από τις 10 Μαρτίου, όπως λέτε, έχουν προχωρήσει σε επίσκεψη εργασίας. Την προηγούμενη εβδομάδα, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας στο Κιλκής επικοινώνησε με την επιχείρηση, ζητώντας να μάθει γιατί δεν έχουν καταβληθεί ακόμη οι δεδουλευμένες αποδοχές. Μας είπε η επιχείρηση ότι έχουν συνάψει ιδιωτικά συμφωνητικά με τους εργαζόμενους, με τα οποία συμφωνητικά εκχωρείται η απέτηση που έχει η επιχείρηση απέναντι σε τρίτους αγοραστές των προϊόντων της, τα οποία θα εξάγει άμεσα μόλις αρθεί η παρακράτηση των εμπορευμάτων της που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στις αποθήκες της. Και τα ιδιωτικά αυτά συμφωνητικά καταρχήν αναγνωρίζουν ότι υπάρχει χρέος, λέει δηλαδή η επιχείρηση ότι όντως οφείλω τόσα χρήματα στον κάθε εργαζόμενο, είναι περίπου 5.000 ευρώ σε κάθε εργαζόμενο, λέει ότι τους εκχωρεί την απέτηση για τα χρήματα που θα καταβάλει η ξένη εταιρεία κατά την αγορά των καπνικών προϊόντων, τα οποία θα συμβούν μέσα στον επόμενο μήνα, λέει ότι μέχρι 31 Μαΐου θα έχουν καταβληθεί αυτά, και λέει σε κάθε περίπτωση ότι μέχρι οι εργαζόμενοι να εισπράξουν τις αποδοχές που τους οφείλονται, δεν αποσβαίνεται η απέτηση των εργαζομένων για το μισθό. Αυτό είναι κάτι που το έχουν υπογράψει οι εργαζόμενοι. Επικοινωνήσαμε με το Σωματείο και μας το επιβεβαίωσε. Και μας είπε δηλαδή το Σωματείο ότι όντως έχει γίνει αυτή η συνεννόηση με την επιχείρηση. Από την πλευρά μας δεν πρόκειται να επικροτήσουμε αυτού του τύπου της λύσης, καθότι για μας η καταβολή του μισθού πρέπει να γίνεται πάντα σε χρήμα και τη στιγμή που οφείλεται. Από τη στιγμή που οι εργαζόμενοι έχουν υπογράψει αυτά τα συμφωνητικά, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να παρακολουθήσουμε αν όντως θα καταβληθούν μέχρι τις 31 Μαΐου οι αποδοχές όπως έχει δεσμευτεί η επιχείρηση. Και θα χρησιμοποιήσουμε και πάλι όλα τα μέσα που διαθέτουμε για να είμαστε βέβαιοι ότι θα τηρηθούν οι υποχρεώσεις της επιχείρησης. Ευχαριστώ.